Εμείς θα συνεχίσουμε με έναν ιδιαίτερα δραστήριο σύλλογο στο Ρέθυμνο, ο οποίος ανοίγει τα φτερά του με όχημα τον εθελοντισμό και μάλιστα αδελφοποιείται με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών της Τοσκάνης στην Ιταλία. Αναφέρομαι στον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών στο Ρέθυμνο, Δότες Ζωής, και μάλιστα κατά κάποιο τρόπο το έργο του Συλλόγου διευρύνεται και εκτός Κρήτης και εκτός Ελλάδας. Για αυτή την σημαντική εξέλιξη θα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Νίκο Κουλεντάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Ρεθύμνης Δότες Ζωής. Να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας καλησπερίσω, κύριε Κουλεντάκη. Καλησπέρα, κύριε Παγιωτόπουλο, τι κάνετε? Μια χαρά. Και με τη γραμματέα του Συλλόγου, την κυρία Δέσποινα Μαυράκη. Κυρία Μαυράκη, να σας ευχαριστήσω, να σας καλησπερίσω. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Καλησπέρα σε όλους. Πρόεδρε, πώς προέκυψε αυτή η εξέλιξη? Ας πω. Ο Σύλλογος Φράτρες Φάμπρικα είναι η τοσκανινή περιοχή, η πόλη, η κομμόπολη που θα πάμε λέγεται Φάμπρικα. Κλείνει φέτος τα 45 χρόνια ζωής, 45 χρόνια προσφοράς στον εθελοντισμό, στην εθελοντική αιμοδοσία. Ο πρόεδρος, ο Ντανιέλε Μαντζίνι, είναι φιλέλληνας, είναι κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Ήθελε διακαώς να αδελφοποιηθεί με ένα ελληνικό σύλλογο. Έτσι απευθύνθηκε στην Ελληνική Ομοσπονδία μας, την ΠΟΣΕΑ. Ζήτησε ένα σύλλογο να αδελφοποιηθεί και από όλους τους συλλόγους που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, η ΠΟΣΕΑ προς τιμή μας επέλεξε εμάς. Και έτσι το Ιούλιο, σε λίγες μέρες θα πάμε Ιταλία. Μάλιστα. Κυρία Μαυράκη, τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη? Ο πρόεδρος μας έβαλε στο κλίμα, μας είπε πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία. Στην πράξη, πρακτικά. Είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι. Ειλικρινά, είναι ένα εξαιρετικό γεγονός όχι μόνο για το Ρέθυμνο, για την Ελλάδα μας, αλλά πραγματικά για όλη την Ευρώπη. Σε λίγες μέρες θα έχουμε επίσημα πλέον μια τελετή αδελφοποίησης ανάμεσα σε δύο χώρες, Ιταλία και Ελλάδα. Ιταλία και Ελλάδα που μαζεύουν βέβαια πάρα πολλά κοινά, αν σκεφτούμε τι μεγάλη ιστορία έχουμε από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Τώρα όμως είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, γιατί ανοίγουμε πλέον ένα καινούργιο κεφάλαιο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Όχι απλά στην ιστορία της Ελλάδας και της Ιταλίας, γιατί με αυτή τη τελετή αδελφοποίησης φραγίζουμε τι ακριβώς σημαίνει εθελοντική αιμοδοσία. Καταρχάς θέλουμε να προφυλάξουμε την ιδέα της εθελοντικής αιμοδοσίας και να διαδώσουμε σε όλο τον πλανήτη, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, πόσο σημαντικό είναι να είστε εθελοντής αιμοδότης. Αν μου επιτρέπετε, γιατί αυτή τη στιγμή μας παρακολουθούν οι φίλοι μας, το αδέρφια μας στην Ιταλία, να τους χαιρετήσουμε. Τσάο, φράτρες, φάμπρικα. Και να στείλουμε κι εμείς ένα μήνυμα μαζί με τους Ιταλούς. Τόλι τσάγκουε, τόλα βίτα, αν το είπα σωστά, στα Ιταλικά, που αυτό σημαίνει δίνω αίμα, χαρίζω ζωή. Αυτό λοιπόν το μήνυμα θέλουμε με τα αδέρφια μας να στείλουμε σε όλους τους ανθρώπους. Μην ξεχνάμε ότι η εθελοντική αιμοδοσία δεν είναι μόνο ανάγκη και όταν μόνο μας προκύψει να δώσουμε σε έναν συνάνθρωπο ή σε έναν φίλο μας, σε έναν αδερφό μας ή σε έναν συγγενή μας ότι το έχει ανάγκη. Είναι πλέον ένας τρόπος ζωής. Και λόγω του ότι αυτή τη χρονική περίοδο δυστυχώς πάρα πολλοί άνθρωποι νοσούν, έχουν προβλήματα υγείας, ο καθένας πραγματικά αντιμετωπίζει μια δύσκολη καθημερινότητα την οποία σεβόμαστε απόλυτα, είμαστε εδώ να θυμίσουμε σε αυτούς τους λίγους ανθρώπους, που στατιστικά πλέον είναι λίγοι οι συνάνθρωποι μας, που μπορούν να δώσουν αίμα, να τους ενημερώσουμε σωστά και να τους πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να τολμήσουν, να δεχτούν τη βελόνα στο σώμα τους για να μπορέσουν να δώσουν το αίμα, να χαρίσουν ζωή σε πάρα πολλούς ανθρώπους, είτε είναι παιδιά, είτε είναι μεγάλη σε ηλικία. Δεν έχει σημασία αν ο συνάνθρωπός μας έχει όνομα. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Σημασία έχει ότι είναι άνθρωπος. Και εμείς είμαστε εδώ πέρα, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Πρόεδρε, κύριε Κουλεντάκη, έκανε μια σχετική αναφορά η κυρία Μαυράκη. Οι ανάγκες για αίμα κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περίοδου διαχρονικά αυξάνονται, είναι περισσότερες. Φέτος, έχει περάσει ο Ιούνιος. Πού πορευόμαστε? Κοιτάξτε, μόνο να δούμε τις εκκλήσεις που κάνουν οι συλλόγοι θαλασσινικών, τα αδέρφια μας οι θαλασσινικοί, νομίζω πως είναι αρκετό. Κάνουν εκκλήσεις για εθελοντικά προσφερόμενο αίμα. Είναι ντροπή μας να εισάγουμε ακόμα αίμα από την Ελβετία και είναι και ντροπή μας να ακούγονται από επίσημα χείλη κάποιες δηλώσεις περί αμοιβής εθελοντών αιμοδοτών. Μακριά από εμάς κάθε τέτοιες προτάσεις.
υπάρχει έλλειψη. Μπορεί τοπικά να μην έχουμε έλλειψη. Υπάρχουν πολύ δραστήριοι σύλλογοι στην Κρήτη και στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο Ματοκρήτης και στα Χανιά, ο Άγιος Ιωάννης. Όμως μην κοιτάμε όλη την Ελλάδα. Δυστυχώς υπάρχει έλλειψη. Υπάρχει έλλειψη, υπάρχει φόβος. Δεν πάει ο κόσμος να αιμοδοτήσει στα νοσοκομεία, κοιτάει μόνο εξωτερικές αιμοδοσίες. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα να έχουμε έλλειψη. Καταλαβαίνουμε τον κόσμο ότι φοβάται, αλλά όταν είσαι απέναντί σου έναν άνθρωπο που απλά υποφέρει, απλά πεθαίνει. Μάλιστα. Κυρία Μαυράκη, μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή κριτικοί και όχι μόνο από όλη την Ελλάδα, τηλεθεατές. Θέλει κάποιος να γίνει εθελοντής αιμοδότης, να βοηθήσει το έργο σας. Πού πρέπει να απευθυνθεί? Μπορεί απλά να πάει στο νοσοκομείο. Έτσι απλά. Να πάρει ένα τηλέφωνο και να κλείσει ένα ραντεβού, να δώσει αίμα. Μπορεί να απευθυνθεί στο σύλλογό μας, αν θέλει, στους θεώτες ζωής. Όπου εμείς έτσι και αλλιώς πολύ συχνά κάνουμε εξωτερικές αιμοληψίες σε διάφορα μέρη, προσπαθούμε να πιάσουμε όλο τον νομό του Ρεθύμνου. Είναι τόσο απλό. Απλά θα πρέπει να διαθέσει λίγο χρόνο. Ο χρόνος, 20 λεπτά, μισή ώρα, δεν έχει παραπάνω. Αυτός ο λίγος χρόνος. Αρκεί βέβαια να είναι ξεκούραστος, να μην έχει άγχος, να είναι διατεθειμένος να διαθέσει ένα πρωινό ή ένα απόγευμα από τη ζωή του για να δώσει αίμα. Τόσο απλά. Κύριε Κουλεντάκη, να κλείσω με εσάς. Η αρχή έγινε με την αδελφοποίηση με τον Σύλλογο της Ιταλίας, της Τοσκάνης. Αυτή η στρατηγική, ο σχεδιασμός εξωστρέφειας του συλλόγου σας θα συνεχιστεί? Η αδελφοποίηση ήταν μόνο η αρχή? Η αδελφοποίηση είναι μόνο η αρχή όσον αφορά τον Ιταλικό Σύλλογο. Δεν θα είναι μια αδελφοποίηση που θα κυματίσει σε τυπικά πλαίσια. Θα είναι ουσιαστική αδελφοποίηση. Θα προάγουμε τις ιδέες μας, θα πάρουμε ιδέες από τους αδέρφια μας Ιταλούς και θα είναι μια ευρύτερη συνεργασία των ομοσπονδιών μας. Και διαφημίζεται και την Κρήτη, διαφημίζεται και την Ελλάδα. Ακριβώς. Την Ελλάδα είναι και πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Κύριε Κουλεντάκη, κυρία Μαυράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εδώ είμαστε να προβάλλουμε τις δράσεις σας. Το γνωρίζετε αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν...